Γεια σας, παιδιά μου αγαπημένα. Είμαστε εδώ για τα παραμύθια του Γκαράζ, όπως τα ονομάσαμε. Τώρα πάμε στην αρχαία Ελλάδα, ένα ταξίδι. Θα ακούσουμε μύθους του Εσώπου και μύθους από τη μυθολογία μας, την ελληνική. Χριστίνα Κουλουμπή. Γεια σας, παιδιά. Στέφανος Βαρέλας. Γεια σας, παιδιά. Παρέιτσα, λοιπόν, ξεκινάμε. Το Αηδόν, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν πλάσει έναν πολύ όμορφο μύθο. Να τον ακούσουμε, να τον πούμε. Η Αηδόνα, πριν γίνει πουλή, ήταν μια πεντάμορφη βασιλοπούλα. Κόρη του βασιλιά της Τήρινθας, Πανδάριου. Η βασιλοπούλα, όταν έγινε 18 χρονών, παντρεύτηκε έναν περίφημο καλλιτέχνη που τον έλεγαν Πολύτεχνο. Πολύτεχνος. Τι είναι ο Πολύτεχνος? Ο Πολύτεχνος σημαίνει ότι είναι σύνθετη η λέξη. Πολλές τέχνες φαίνεται ότι έκανε ο Πολύτεχνος και πήρε αυτό το όνομα, ε. Το ζευγάρι αγαπιόταν πολύ και ζούσε πολύ ευτυχισμένο. Κάποτε όμως έκαναν κάτι που δεν άρεσε καθόλου στην Νύρα, τη θεά της οικογένειας. Τι έκαναν? Καυχήθηκαν ότι η ευτυχία τους ήταν μεγαλύτερη ακόμα και από την ευτυχία του ζευγαριού, του θεϊκού ζευγαριού, της Σύρας και του Δία. Για την καυχισιά οι αρχαίοι Έλληνες θύμωναν πάρα πολύ. Δεν τους άρεσε καθόλου να καυχόνται οι άνθρωποι. Τότε η Ήρα, ακριβώς επειδή καυχήθηκαν, θέλοντας να τιμωρήσει την υπεροψία του ζευγαριού, έστειλε ανάμεσά τους την Έριδα. Η Έριδα ήταν η θεά της διχόνοιας, των καυγάδων, ας πούμε. Η Έρης μπήκε ανάμεσά τους και τους έκανε να μαλώσουν. Έρης! Πού το ξαναβρήκαμε αυτό στην μυθολογία μας? Το μήλο της Έριδος, είναι η θεά της διχόνοιας, μπήκε ανάμεσα και στις τρεις θεές. Την Αφροδίτη, την Ήρα και την Αθηνά, ναι, ώστε ο Πάρης να δει ποια θα διαλέξει, ποια είναι πιο όμορφη, για να το δώσει. Και όπως καταλαβαίνετε, το έδωσε σε ποια? Στην Αφροδίτη. Αφροδίτη, και οι άλλες δύο θύμωσαν. Οπότε είχε κάνει τη δουλίτσα της η Έρης, επειδή δεν την είχαν καλέσει τάχα σε κάποια γιορτή. Συνεχίζουμε λοιπόν. Θυμίζω, μπήκε ανάμεσά τους και τους έκανε να μαλώσουν. Μάλιστα. Πώς το έκανε αυτό? Τους έβαλε την ιδέα να στοιχηματίσουν ποιος από τους δύο ήταν ο πιο προκομμένος στη δουλειά. Τις μέρες εκείνες ο Πολύτεχνος είχε φτιάξει μια όμορφη άμαξα και δούλευε πάνω σε αυτήν. Τώρα, δούλευε πάνω στην άμαξα, τι φαντάζεστε εσείς ότι μπορεί να έκανε? Η μυθολογία λέει δούλευε πάνω στην άμαξα. Της έβαζε χρυσάφι. Μπορεί να της έβαζε στολίδια χρυσαφιού. Μπορεί να τη ζωγράφιζε. Μπορεί να τη ζωγράφιζε, βέβαια. Έκανε λοιπόν μια δουλειά πάνω στην άμαξα του. Ενώ η Αηδόνα ύφαινε στον αργαλιό της ένα ωραίο υφαντό. Στοίχημα, της είπε κάποια στιγμή ο Πολύτεχνος, ποιος θα τελειώσει πρώτος τη δουλειά. Εγώ είμαι σίγουρος ότι εγώ θα τελειώσω πρώτος. Να βάλουμε στοίχημα, είπε η Αηδόνα, αλλά τι στοίχημα να βάλουμε? Εκείνος που θα τελειώσει πρώτος τη δουλειά του, της λέει ο άντρας της, θα κάνει δώρο στον άλλον μια δούλα. Ναι, την εποχή εκείνη υπήρχαν δούλοι, ε. Λοιπόν... Αμέσως ρίχτηκαν και οι δυο στη δουλειά. Πρώτη τελείωσε το υφαντό της η Αηδόνα. Πήγε λοιπόν με καμάρι στον Πολύτεχνο και του είπε. Του είπε. Τελείωσα πρώτη, άντρα μου, το υφαντό μου. Είναι τέλειο. Κοίτα το. Τώρα θα πρέπει να πληρώσεις το στοίχημα. Περιμένω τη δούλα που θα μου φέρεις για να κάνει όλη τη δουλειά, είπε χαρούμενη. Τελείωσες πρώτη, είπε θυμωμένος ο Πολύτεχνος. Πολύ καλά. Θα πάω τώρα να σου φέρω τη δούλα. Ήταν έτοιμος για καυγά, ε. Πολύ, πολύ θυμωμένος, είχε πληγωθεί, βλέπετε ο εγωισμός του, χτύπησε δυνατά την πόρτα και έφυγε.
Μια και δυο πάει στο παλάτι του μαντάρου, του πεθερού του, του πατέρα δηλαδή της Αηδόνας. Μόλις τον είδε εκείνος, χάρηκε και ρώτησε τι κάνει η κόρη του. Είναι καλά, απάντησε εκείνος, αλλά της λείπει πολύ η μικρή της αδελφή, η Χελιδονίδα. Α. Μου τη δίνεις να τη φιλοξενήσουμε για λίγο στο σπίτι μας. Θα χαρεί τόσο η μεγάλη σου κόρη. Ο Πανδάριος το βρήκε πολύ φυσικό και λογικό. Επέτρεψε λοιπόν στην Χελιδονίδα, την μικρή του την κόρη, να πάει να μείνει για λίγο καιρό στο σπίτι του Πολύτεχνου μαζί με την αδελφούλα της, την Αηδόνα. Φύγανε λοιπόν οι δυο τους, κανοστάλογα φαντάζομαι εγώ. Φύγανε από το παλάτι και στο δρόμο ο Πολύτεχνος άλλαξε πρόσωπο, φέρθηκε πολύ άσχημα στην Χελιδόνα. Της μίλησε προσβλητικά. Της έκοψε τα μαλλιά της πολύ κοντά και την ανάγκασε να ντυθεί σαν δούλα. Η αδελφή της είχε χρόνια να τη δει. Ήταν λοιπόν σίγουρος ότι δεν θα την αναγνώριζε. Από εδώ και πέρα της είπε, θα γίνεις δούλα της αδελφής σου. Πρόσεξε όμως μην της πεις τίποτα γιατί θα σε βρει μεγάλο κακό. Τρόμαξε πολύ η Χελιδονίδα και τον ακολούθησε χωρίς να φέρει καμιά αντίρρηση. Όταν έφτασαν στο σπίτι ο Πολύτεχνος, είπε στη γυναίκα του. Σου έφερα τη δούλα που κέρδισες και ξεπληρώνω το στοίχημα που έχασα. Από την ίδια μέρα, η Χελιδονίδα άρχισε να υπηρετεί την Αηδόνα, την αδελφή της, χωρίς ποτέ να πει τίποτα. Ήταν πολύ δυστυχισμένη, αλλά φοβόταν πάρα πολύ τον γαμπρό της και δεν μιλούσε. Ένα πρωί πήγε να πλύνει κάτι ασπρόρουχα σε μια πηγή. Εκεί πιστεύοντας ότι δεν την ακούει κανείς και έχοντας ανάγκη να ξεσπάσει και να πει κάπου τον πόνο της, άρχισε να μιλάει με το νερό της πηγής και να εξομολογείται τα βάσανά της. Και τα βάσανά της, δεν ξέρω πώς έγινε, έγιναν τραγούδι. Το γαργαρό νερό ήρθα τον πόνο μου να πω. Θένα τον βω στον ποταμό, μήπως και παρηγορηθώ. Αχ είναι η μοίρα μου κακή, με έχει σαν δούλα η αδελφή και ο γαμπρός μου είναι κι αυτός κακός σε μένα και σκληρός και ο γαμπρός μου είναι κι αυτός κακός σε μένα και σκληρό. Δεν άκουσε μόνο το νερό τα βασανά σου. Τα άκουσα κι εγώ, Χελιδονίδα μου αγαπημένη. Ακούστηκε τότε μια γλυκιά φωνή. Γύρισε να δει ποιος μίλησε και είδε την αδελφή της που την είχε κρυφά παρακολουθήσει για να δει αν έκανε καλά τη δουλειά της. Τα δυο κορίτσια, οι δύο αδελφές αναγνωρίστηκαν, αγκαλιάστηκαν και τότε η Χελιδονίδα μίλησε για το βάναυσο φέρσιμο του Πολύτεχνου και τα είπε όλα στην αδελφή της. Και γιατί δεν μου το είπες από την αρχή, αδερφούλα μου? Αν το ήξερα, ποτέ δεν θα σε είχα δούλα στο σπιτικό μου. Φοβόμουνα. Με απείλησε ο Πολύτεχνος ότι αν το πω, θα μου κάνει μεγάλο κακό. Δεν πίστευε στα αυτιά της η Αηδόνα. Δεν γίνεται να μείνει ατιμόρετος ο άντρας μου, είπε. Δεν θα το αφήσουμε έτσι αυτό. Το ίδιο κιόλας βράδυ έφυγαν από το σπίτι και πήγαν στην Τύρινθα να μείνουν από εκεί και πέρα στο παλάτι του πατέρα τους, του Πανδάρεου. Όταν έμαθε τι είχε γίνει ο βασιλιάς, θύμωσε πολύ. Δεν θα το αφήσω ατιμόρετο αυτό το έγκλημα, είπε. Αμέσως έστειλε δύο πιστούς του υπηρέτες να βρουν τον Πολύτεχνο και να τον φέρουν στο παλάτι. Έτσι και έκαναν οι υπηρέτες. Τότε ο βασιλιάς διέταξε να τον δέσουν σε ένα δέντρο αφού τον αλείψουν με μέλι ώστε να τον τζιμπούν οι μύγες.
Η καημένη Αηδώνα λυπήθηκε τον άντρα της και το βράδυ κρυφά πήγε να διώξει τις μύγες, αλλά ο βασιλιάς και η Χελιδονίδα δεν την άφησαν να επέμβει. Τότε ο Δίας που τα έβλεπε όλα από ψηλά, θέλοντας να δώσει ένα τέλος σε όλη αυτή τη λυπητερή ιστορία, μεταμόρφωσε όλους τους ήρωες αυτού του μύθου σε πουλιά. Έτσι, ο βασιλιάς Πανδάρεος έγινε ένας θαλασσινός αετός, η βασίλισσα έγινε Αλκιόνη, ο πολύτεχνος Πελεκάνος, η Χελιδονίδα Χελιδόνη και η Αηδώνα έγινε Αηδώνη. Και από τότε πετούν γύρω μας και τραγουδούν για μας. Και εδώ, παιδιά μου αγαπημένα, τελείωσε αυτός ο ωραίος μύθος. Που θέλει όμως κάτι να πει. Τι θέλει να πει? Λόγια πάχια, ποτέ, ποτέ μη λες. Λόγια πάχια, ποτέ, ποτέ μη λες. Θα σου το πω χίλιες φορές. Θα σου το πω χίλιες φορές. Για να σου καλά μες στο μυαλό, για να σου μπει καλά μες στο μυαλό. Η καυχισιά είναι κακό, η καυχισιά είναι κακό. Και εδώ τελειώνει αυτό το όμορφο ταξίδι στη μυθολογία μας για σήμερα.